Ακολουθεί η διμερής εργασία του Λυκείου του Περιγραμματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πράγα Θεσσαλονίκη. Δύο πόλεις, δύο ιστορίες, δύο λογοτέχνες, ένας στοχασμός. Γιατί χάθηκε η ειδονή της βραδύτητας? Είμαστε ερωτευμένοι με τα αυτοκίνητα. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε το αεροπλάνο. Ο άνθρωπος που σκύβει πάνω στη μοτοσυκλέτα του δεν ξέρει τίποτα για την ηλικία του, τίποτα για τα παιδιά του, τίποτα για τη γυναίκα του, τίποτα για τις κοτούρες του. Και ως εκ τούτου δεν φοβάται. Διότι η πηγή του φόβου βρίσκεται στο μέλλον και όποιος απελευθερώνεται από το μέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν φοβάμαι! Τι να πω, Γινάρα, εκείνος ο θορυβοποιός της νύχτας. Καβάλα στο μηχανικό του ζώο να κραδένει την άσφαλτο χωρίς φρένα. Να παίζει ώρα ύπνου με τις φρένες μας, εδώ μέσα, στο σακατεμένο κρανίο. Προχθές το μεσονύχτη που κοίταζα από το παράθυρό μου το νέο φεγγάρι, άκουσα θόρυβο παράξενο να έρχεται από ψηλά. Και μου φάνηκε πως τον ήλιο, ένας άγγελος πάνω σε μοτοσυκλέτα, να διασχίζει τους δρόμους του ουρανού και από το σπασμένο καθρεφτάκι του να με κοιτάζει περίλυπος. Είναι αλήθεια πως το σύμπαν είναι τρέξιμο. Είναι αλήθεια πως το φως ακόμη τρέχει και θα τρέχει πάντα με φρενίτιδα. Ο δρομέας είναι πάντοτε παρόν στο σώμα του, αφού είναι αναγκασμένος να σκέφτεται στα μάτια τις φουσκάλες του το λαχανιασμά του όταν τρέχει. Αισθάνεται το βάρος του, την ηλικία του, έχοντας όσο ποτέ άλλο τη συνείδηση του εαυτού του και του χρόνου της ζωής του. Τρέχω, 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 φοβάμαι. Είναι αλήθεια πως απλώνει το μυαλό μας. Είναι αλήθεια πως καηδεύουμε τα αστέρια και μας έρχονται χιλιάδες οι αλήθειες. Όπως όταν η άνοιξη δοξάζεται με τα αμέτρητα πουλιά και τα φάνταστα άνθρωποι. Μα όμως... Βγάλε μου σε παρακαλώ μία ωραία φωτογραφία, να τη στείλω στο κορίτσι μου. Έτσι, απάνω στη μοτοσυκλέτα μου. Με το ένα χέρι στο χειρόφρενο, το άλλο να σιάζει τα σγουρά μαλλιά μου. Θέλω να φαίνεται καλά το καινούριο μου πέτσινο, το σιδερένιο μου κράνος. Να διακρίνεται προπάντων ο ήλγκος στο πρόσωπό μου και εκείνο του θανάτου αναπόφευκτο. Μα όμως, αυτή τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει. Αφιερώνω τον πόνο του θανάτου. Δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Γιατί χάθηκε η ειδονή της βραδύτητας? Γιατί χάθηκε η ειδονή της βραδύτητας? Γιατί χάθηκε η ειδονή? Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει την Ευρώπη χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Η Δυτική Ευρώπη ανοικοδομείται με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σύμφωνα με το δόγμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ενώ η Ανατολική Ευρώπη τίθεται υπό την κυδαιμονία της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία δημιουργεί και στηρίζει τις λαϊκές δημοκρατίες. Η κατασκευή του τείχους του Βερολίνου, σύμβολο ενός διαιρεμένου κόσμου, εγγενιάζει τη μακρά περίοδο του ψυχρού πολέμου. Μια κούρσα εξοπλισμών μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων που τροφοδοτείται από τον φόβο μιας πιθανής στρατιωτικής, πυρηνικής αυτή τη φορά, σύγκρουσης μεταξύ τους. Δημιουργώντας συμμαχίες, επεμβαίνοντας στις οικονομίες των κρατών και επιβάλλοντας οικονομικούς αποκλεισμούς, ανατρέποντας καθεστώτα ή υποδαβλίζοντας πραξικοπήματα στο εσωτερικό των χωρών, κάθε υπερδύναμη δίνει τα δόντια της στην άλλη, χειραγωγώντας τους λαούς, βυθίζοντας τον κόσμο στην αμφιβολία και την αντίδραση. Ολόκληρη η δεκαετία του 60 θα νιώσει τους κραδασμούς διαδοχικών επαναστατικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο. Φοιτητές σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, την Ελλάδα, ξεσηκώνονται με διαφορετικές ίσως αφορμές, αλλά με μια κοινή κατάληξη. Θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Στην καρδιά τόσο των καπιταλιστικών όσο και των σοσιαλιστικών δυνάμεων
νέα κινήματα αρχίζουν να αναδύονται, αμφισβητώντας τη σταθερότητα του συστήματος και διεκδικώντας ελευθερία και πολιτικά δικαιώματα. Η Τσεχοσλοβακία βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης ως μέρος του Ανατολικού Μπλοκ. Η περίοδος που προηγήθηκε της άνοιξης της Πράγας, μιας περίοδου πολιτικής φιλελευθερωποίησης και μαζικής διαμαρτυρίας, χαρακτηριζόταν από πολιτική και πολιτιστική στασιμότητα, λογοκρισία και περιορισμένη ελευθερία. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αλεξάνδρ Ντούμπτσεκ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τσεχοσλοβακίας, από το Γενάρη του 1968 εισήγαγε μια σειρά μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων τη χαλάρωση της λογοκρισίας, την ελευθερία του λόγου και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Η κυβέρνηση του Ντούμπτσεκ είχε επίσης ως στόχο την αποκέντρωση της οικονομίας, την αύξηση των καταναλωτικών αγαθών και την προώθηση ενός πιο πλουραλιστικού πολιτιστικού συστήματος. Οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις της άνοιξης της Πράγας θορύβησαν τη σοβιετική ηγεσία, η οποία φοβήθηκε ότι θα έχανε τον έλεγχο της Τσεχοσλοβακίας και άλλων χωρών του Ανατολικού Μπλοκ. Τον Αύγουστο του 1968, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, υπό την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης, εισέβαλε στην Τσεχοσλοβακία για να καταστήλει τις μεταρρυθμίσεις και να επαναφέρει μια φιλοσοβιετική κυβέρνηση. Η εισβολή στη Τσεχοσλοβακία προκάλεσε εκτεταμένη αναταραχή και αντίσταση των πολιτών. Οι πολίτες επιδόθηκαν σε πράξεις παθητικής αντίστασης, όπως διαδηλώσεις στους δρόμους, απεργίες και διακίνηση παράνομων εκδόσεων. Η υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση νέα κυβέρνηση επέβαλε μια περίοδο εξομάλυνσης, η οποία χαρακτηρίστηκε από την κατάργηση των μεταρρυθμίσεων, την αύξηση της λογοκρισίας και πολιτική καταστολή. Παρά τη βίαιη καταστολή της άνοιξης της Πράγας, το πνεύμα της αλλαγής και της αντίστασης έζησε. Η άνοιξη της Πράγας παραμένει ακόμα και σήμερα σύμβολο θάρρους και αγωνιστικότητας για την επιδίωξη της ελευθερίας. Η Ελλάδα θα γίνει επίσης στόχος και επίκεντρο της σύγκρουσης των δύο υπερδυνάμεων, ήδη από το τέλος του πολέμου τον Δεκέμβρη του 1944. Στην πραγματικότητα, η πρώτη πράξη του ψυχρού πολέμου θα εκτυλιχθεί στην Ελλάδα με το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου που θα διχάσει τη χώρα. Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1949 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, οι εκάστοτε κυβερνήσεις διακατέχονται συνεχώς από το φόβο μιας κομμουνιστικής επέμβασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι διώξεις των αντιφρονούντων, των εχθρών του καθεστώτος και των αριστερών δεν σταματούν ποτέ, οδηγώντας πολλούς αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην εξορία και το θάνατο. Οι πολιτικές συγκρούσεις εντείνονται στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960, οδηγώντας τελικά στην επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας την 21η Απριλίου του 1967. Η Χούντα των Συνταγματαρχών ήταν η ακραία συνέχεια της μεταμφιλιακής αντικομμουνιστικής παράνοιας και η αντίδραση στην κομμουνιστική απειλή. Η αντίσταση κατά της Χούντας άρχισε αμέσως μετά το πραξικόπημα. Οι οργανώσεις αναλάβαναν να αφυπνίσουν την ελληνική κοινωνία με προκηρύξεις ή φυλάδια, ενώ πιο δυναμικές οργανώσεις τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε στόχους σύμβολα της δικτατορίας. Το τίμημα για τη συμμετοχή στην αντίσταση ήταν βαρύ. Όποιος συλλαμβανόταν για συμμετοχή σε αντιδικτατορικές δράσεις, αντιμετώπιζε βάναυσα βασανιστήρια, φυλάκιση και εξορία. Η κηδεία του Γεώργιου Παπανδρέου τον Νοέμβριο του 1968, όπως και του ποιητή Γεώργου Σεφέρη τον Σεπτέμβριο του 1971, θα βγάλουν τους πολίτες της Αθήνας στους δρόμους και θα μετατραπούν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του τυραννικού καθεστώτος, εγκαινιάζοντας μια περίοδο εντονότερης και μαζικότερης αντίστασης κατά της Χούντας. Από τις αρχές του 1973 η αντίσταση κλιμακώνεται. Στις 14 Φεβρουαρίου ξεσηκώνονται οι φοιτητές ζητώντας την κατάργηση ενός νόμου, ο οποίος υποχρέωνε τη στράτευση όσων ανέπτυσαν συνδικαλιστική δράση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τον Φλεβάρι και τον Μάρτι, οι καταλήψεις της Νομικής Σχολής Αθηνών από χιλιάδες φοιτητές αρχίζουν και κλονίζουν τα θεμέλια του στρατοκρατικού καθεστώτος. Η αντίδραση στις συνεχείς πιέσεις του καθεστώτος θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί τον Νοέμβριο του 1973. Στις 14 Νοεμβρίου, οι φοιτητές συγκεντρώνονται στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και το αρχικό αίτημα για φοιτητικές εκλογές μετατρέπεται σε έντονη αντικυβερνητική διαμαρτυρία. Παρόμοια φοιτητικά συλλαλητήρια ξεκινούν στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Πάτρα. Οι κάτοικοι της Αθήνας ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των φοιτητών για συμπαράσταση, συμμετέχοντας σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο. Καθώς η αστυνομία αδυνατεί να εισβάλλει στο υποκατάληψη κτίριο της σχολής, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος κινητοποιεί το στρατό και τα τάγκς ξαναβγαίνουν στους δρόμους.
τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Νοεμβρίου, ένα άρμα μάχης διατάσσεται να εισβάλλει στο Πολυτεχνείο. Η εξέγερση καταστέλλεται βία, αφήνοντας πίσω της 34 νεκρούς και χιλιάδες συλληφθέντες. Τη θέση του δικτάτορα Παπαδόπουλου καταλαμβάνει με πραξικόπημα ο διοικητής της στρατιωτικής αστυνομίας Ιωαννίδης και επιβάλλει ένα καθεστώς σκληρότερο από το προηγούμενο. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η κορυφαία αντιδικτατορική αντίδραση, δεν κατάφερε να ανατρέψει το καθεστώς. Κατάφερε όμως να ενισχύσει το φρόνημα του λαού και να προετοιμάσει το έδαφος για την τελική πτώση της Χούντας. Έτσι, η δικτατορία θα καταρρεύσει τελικά στις 24 Ιουλίου του 1974, 4 ημέρες μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σήμερα, η άνοιξη της Πράγας και η εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένουν σύμβολα φάρους και επιμονής στον αγώνα για ελευθερία και έχουν αποτυπωθεί βαθιά στις ψυχές όλων εκείνων που αγωνίζονται ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης, επιδιώκοντας να οικοδομήσουν έναν πιο δίκαιο κόσμο. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από όλα τα παιδιά του Λυκείου να κατέβουν εδώ μαζί μας. Δεν σε άσχει πολύ. Και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές μας που ήταν δίπλα μας και μας στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Τον κύριο Φαχαντίδη, τον κύριο Κουτσάκα, την κυρία Μιλωνά, την κυρία Παλιαχάνη, την κυρία Τακετζίδου και την κυρία Τσερόγκα. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όσους συμμετείχανε, όλα τα παιδιά και γυμνάσιο και λύκειο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.